Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλου σα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στο κανάλι μα. Κόσα Βασιλόγιανη είναι μαζί σα. Αυτή τη φορά για να δώσουμε τα προγνωστικά για το πέμπτο παιχνίδι που έρχεται σε αυτού του τελικού τη Basket League. Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακό, λοιπόν, η σειρά πήγε σε πέμπτο match. Χτε ο Παναθηναϊκό κατάφερε να κάνει το break. Κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο σεφ με σκορ 85-88 έκανε ένα παλικάρισιο break και έτσι ο τίτλος θα κρυθεί στο ΆΚΑ την Παρασκευή. Συνεπώς θα ξεκινήσουμε την ανάλυση μας αναλύοντας έτσι το χθεσινό παιχνίδι και μετά θα δώσουμε τα προγνωστικά μας για το παιχνίδι που έρχεται. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στο ξεκίνημα έτσι του χθεσινού αγώνα ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να πάρει προβάδισμα. Σε μια φάση είχε πάρει προβάδισμα και με 10 και με 11 πόντου διαφορά, καθώ η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ κακή στην αρχή. Καθώ ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 51 πόντου στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, ο παίκτη του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά εύστοχη στα σου τριών πόντων. Και να πούμε ότι το στατιστικό του αγώνα ήταν ότι τελείωσε με 9 στα 17 τρίποντα είχε 52 τις από τα 6 και 75, οπότε αυτό ήταν κάτι που τον κράταγε κοντά στο σκορ έβαλε και ένα απίστευτο τρίποντο γκράντα από το κέντρο στο φινάλε του ημιχρόνου που αποδείχθηκε πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του Παναθηναϊκού οπότε να πούμε ότι στην αρχή Ηταν και οι παίκτε του Ολυμπιακού εύστοχοι σε κάποια σου τριών πόντων. Ο Λαρετζάκη συγκεκριμένα ήταν η έκπληξη του χθεσινού αγώνα για τον Ολυμπιακό, ήταν πάρα πολύ καλός. Τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντου. Ο Παπα-Νικολάου και ο Γκοκαπή είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση. Να πούμε. Δεν είχε σε τόσο καλή μέρα ο Ολυμπιακός στο Μιλουτίνοφ σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, δείχνει, έδειξε κουρασμένος, δηλαδή έμεινε στους 6 πόντους και στα 3 rebound, να πούμε. Ενώ για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι ο Ναν ήταν ο παίκτη κλειδί, πέτυχε 25 πόντους, ήταν έτσι πάρα πολύ καλός και γενικά στο σημείο που οι ομάδες ήταν κοντά στο σκόρο ο Ναν ήταν ο παίκτη ο οποίο κουβάλησε για τον Παναθηναϊκό με πολύ κρίσιμα δίποντα, πολύ κρίσιμα καλάθια. Ο Λεσόρ επίση ήταν για άλλη μια φορά πολύ καλό. Πέτυχε 15 πόντου. 15 πόντου με πολύ βρώμικη δουλειά σε άμυνα και σημαντική δουλειά στην επίθεση ο Τζέριαν Γκραντ. Έτσι ήταν πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά του για τον Παναθηναϊκό. Ο Σλούκα στου 12 πόντου. Και πήρε πάρα πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός από το Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος Χουάντσο μπορεί να μην είχε διψήφια αριθμό πόντων, αλλά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, πετύχε 7 πόντους, πήρε 7 rebound. Έτσι και έκανε και πολύ σημαντικά block, συγκεκριμένα είχε δύο block ο Χουάντσο. Και έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, πολύ βρώμικη δουλειά από τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ έτσι. Και γενικά στην αρχή ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες που είχε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο δεύτερο εμίχρον όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού έκανε, έκαναν πάρα πολλά λάθη και γενικά ο Ολυμπιακός είχε τραγικά ποσοστά στις βολές, τραγικά ποσοστά. Πολλοί πόντι του Παναθηναϊκού προήλθαν και από λάθη των παικτών του Ολυμπιακού, από κλεψίματα, και γενικά είχε χαθεί τελείως η συγκέντρωση. Έτσι, να πούμε, τα πολλά λάθη στήχισαν, η αστοχία στήχισε, Έτσι ήταν πολύ αστοχή οι παίκτες του Ολυμπιακού στις βολές και μετά σε ένα κρίσιμο σημείο καν αναστόχησε σε δύο ανενόχλητα τρίποντα και το σκορ πήγαινε κοντά πήγαινε 70-70, μετά ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά και με σύν 8 με, με, με 73-81, μετά με τον Μπίτερς μείωσε κάπως ο Ολυμπιακός 83-85, Γενικά ήταν στο δεύτερο εμίχρονο οι ομάδες στα μεγαλύτερα διαστήματα του αγώνα ήταν κοντά στο σκορ αλλά ο Παναθηναϊκός είχε έναν έτσι τρομερό παίκτη στο σκοράρισμα των Αν και, ήταν, και είναι αυτό που έχω πει ότι λείπει από τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό έχω πει καμιά φορά ότι χρειάζεται ένα παίκτη στο 5. Για τον Ολυμπιακό χρειάζεται ένα παίκτη ο οποίο να κουβαλήσει στην περιφέρεια. Ένα παίκτη τύπου Ναν, ένα παίκτη τύπου Μάικ Τζέιμ. Λείπει ένα τέτοιο παίκτη θεωρώ από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή ο οποίο να μπορεί να κουβαλήσει. Έτσι αυτό, δηλαδή ο Ναν πέτυχε κάποια, κάποιους πολύ σημαντικούς πόντους με δίποντα και γενικά είχαμε ένα φινάλε πάρα πολύ συναρπαστικό με πολλές έτσι δραματικές εξελίξεις που λέμε καθώς μετά από το 83-85 ο Λεσόρ είχε μία στις δύο βολές, όχι το 83-86 ο Κάνα αναστόχισε σε δύο ανενόχλητα τρίποντα έτσι ο Ναν μετά έκανε 0 στις 2 βολές. Ο Γκος πήγε μετά για τον Ολυμπιακό, πήγε ο Γκος στις βολές. Με μία στις 2 έκανε το 84-86. Μετά ο Γκραντ ήταν ψύχρεμος, κάνει το 84-88, 2 στις 2. Κερδίζει δικαίωμα για τρει βολέ ο Παπα-Νικολάου με 4,6 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε και με μία στι τρει αστοχώντα εσκεμμένα στην τελευταία βολή. Δεν άλλαξε κάτι, τελείωσε το μάτσο 85-88, καταλαβαίνετε. Στο τέλος δηλαδή, εντάξει, δύο ομάδες είχαν συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά, οπότε θα κρινόταν σε μεγάλο βαθμό στην ευστοχία των δύο ομάδων στις βολές, που ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου καλός από τη γραμμή των βολών, δηλαδή συγκεκριμένα Είτα, ε, έχασε, έχασαν συνολικά 13 βολές οι παίκτες του Ολυμπιακού Έτσι το οποίο ήταν ένα σίγουρα στατιστικό το οποίο επηρέασε στη, στο συγκεκριμένο παιχνίδι Έτσι Τώρα ε, δηλαδή ο Ολυμπιακός είχε 22 στις 35 βολές Οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτό το ποσοστό δύσκολα μία ομάδα μπορεί να κερδίσει. Ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν, ήταν πολύ καλύτερο στα ποσοστά του, η αλήθεια είναι αυτή. Να πούμε τώρα, όπως σας είπα για τους πέκτες πολύ σημαντική δουλειά έκανε ο Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο παίζει, να μην, αν δεν κάνω λάθος, δεν έπαιξε, έπαιξε ελάχιστα ο Μήτογλου. Λίγο στην αρχή δηλαδή. Δε, έπαιξε, ο Χουάντσο δηλαδή έπαιξε περισσότερη ώρα αν δεν κάνω λάθος. Οπότε σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας για εμένα θα έπρεπε να μην βγάλει το Λαρετζάκι που ήταν ο καλύτερος παίκτη του Ολυμπιακού χτες. Ήταν η έκπληξη του αγώνα. Και επίσης θεωρώ ότι ήταν λάθος που έβγαλε το Μιλουτίνοφ Γενικά γιατί ο Ολυμπιακός χρειαζόταν ριμπάουτ, Γενικά σε μια φάση είδαμε τον Ολυμπιακό να παίζει και με σχήματα που δεν έχουμε ξαναδεί τον Μπαρτζόκα να τα χρησιμοποιεί στους τελικούς. Και, τα τελευταία λεπτά για τον Ολυμπιακ... και στα τελευταία λεπτά για τον Ολυμπιακό η πεντάδα ήταν με ένα σχήμα που αποτελούταν από... με Παπα-Νικολάου στη θέση 4 και με Πίτερ στη θέση 5. Δεν είχαμε ξαναδεί αυτό το σχήμα. Γενικά δοκίμασε πάρα πολλά ο Μπαρτζόκας. Έτσι η πρώτη φορά στους τελικούς έπαιξε 14 λεπτά ο Λαρετζάκης που ήταν πολύ καλός χτες. Είδαμε τον Μπίτερ στο 5. Είδαμε το Μιλουτίνοβ να μην παίζει τόσο πολύ όσο στα προηγούμενα παιχνίδια. Δείχνει, έδειξε κουρασμένος ο Μιλουτίνοφ. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είχε και άστοχες προσπάθειες και σε δίποντα, δηλαδή ο Γκος συγκεκριμένα είχε και αυτός άστοχες προσπάθειες. Ο Κάναν, η πρώτη φορά θυμάμαι να έχει τέτοια μεγάλη αστοχία στη γραμμή των βολών, δηλαδή ο Κάναν ένα παίκτη που έχει πολύ ψηλά ποσοστά στις βολές, χτες είχε 2 στις 5, χάσε 3 βολές. Πράγμα που σπανίως συμβαίνει και για μένα ήταν και ο μοιραίος παίκτη του Ολυμπιακού στο χθεσινό μάτς, γιατί αστόχησε και σε κρίσιμο σημείο στα δύο ελεύθερα τρίποντα, έτσι σε ένα σημείο που, που ο Ολυμπιακός θα εισοφάριζε. έτσι. Οπότε σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να... Θα, θα εισοφάριζε ο Ολυμπιακός και δεν ξέρεις μετά τι μπορεί να συμβεί άμα έβαζε ένα από τα δύο ελεύθερα τρίποντα και ο Γκραντ έδειξε απόλυτη ψυχραιμία στις βολές με 2 στις 2 μετά είδαμε και τον Άνα κάνει 0 στις 2 βολές, πράγμα που σπάνια συμβαίνει. Συνεπώς αυτά πάνω κάτω είχα να πω ο Ολυμπιακός ξε... εκμεταλλευόταν στην αρχή το ότι η άμυνα του Παναθηναϊκού δεν ήταν καθόλου καλή και πήρε προβάδισμα μέχρι και με 10 πόντους Μεγάλη ψυχολογική όθηση έδωσε στον Παναθηναϊκό το τρίποντο του Τζέριαν Γκραντ και, στην τρίτη περί... και στο δεύτερο εμίχρονο ο κάνει πάρα πολλά λάθη. Έχει τραγικά ποσοστά σε δίποντα, σε βολές, σε σουτριών πόντων. Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη, βρήκε πόντους. Ο Ναν ήταν εκπληκτικός στα δίποντα, έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι τώρα στη σειρά πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλός και κατάφερε να πάρει τη νίκη σε ένα παιχνίδι που εντάξει συνήθως δεν μιλάμε για, ακόμα, για τέτοια πράγματα αλλά για ακόμα ένα μάτς να πούμε ότι η διετησία ήταν κάκιστη έτσι να το πούμε και αυτό Οπότε πάνω κάτω ο Παναθηναϊκός όπως είπαμε κάνει το παλικαρίσιο break ήταν το πρώτο μάτς που πήρε πράγματα θα έλεγα από αρκετούς παίκτες ακόμα και αν αυτό δεν φαίνεται από τη στατιστική, από τους πόντους. Ο Χουάντσο ας πούμε έδωσε πολύτιμη βοήθεια το καλύτερο του παιχνίδι έκανε στους τελικούς. Πήρε από το Γκραντ πάρα πολλά πράγματα που ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ήταν μια Δίκαιη νίκη για τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε τραγικά ποσοστά, πολύ μεγάλη αστοχία στις βολές με 22 στις 35, 13 χαμένες βολές. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη και όλα θα κρυθούν στο ΆΚΑ. Συνεπώς πάμε να δώσουμε κάποια προγνωστικά για το παιχνίδι που έρχεται. Έτσι, να δώσουμε και κάποιους παίκτες που θεωρούμε ότι θα κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, για το Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι σε κάθε παιχνίδι αυτή η τριάδα που βλέπετε πάνω που είναι, αποτελείται από παίκτε που κάνουν τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Ένα είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος πετυχαίνει, πέτυχε χθε κάποια κρίσιμα έτσι, πέτυχε χθε κάποια καλάθια στην αρχή με drive πηγαίνοντας από αριστερά. Ο Ναν ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός σκόρερ δύσκολα μπορείς να το μαρκάρεις Δηλαδή, ο λέμε ότι ο Λούκα και ο Νάν είναι αριστερόχειρες, οπότε πρέπει να τους οδηγήσεις από τη να πάνε από τη δεξιά πλευρά. Παρόλα αυτά, ο Νάν είναι ένας παίκτη που και από δεξιά να πάει έχει το απρόβλεπτο. Δηλαδή, χτες πολλές φορές πήγαινε και αντίθετα από το screen που του έδινε ο ψηλός του Παναθηναϊκού και κατάφερνε και έβρισκε πόντους. Και εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό σκόρερ, εξαιρετικό στο ένα εναντίον ενό. Επιθετικά σίγουρα στο σκοράρισμα, στο ένα εναντίον ενό είναι ο πιο επικίνδυνο παίκτη του Παναθηναϊκού και ο παίκτη ο οποίο διαχειρίζεται τι περισσότερε κατοχέ, παίρνει τι πιο πολλέ προσπάθειε. Τώρα, για το Λεσόρ να πούμε ότι κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τους τελικούς. Έτσι, γενικά έχει, και χτες ήταν καλός, πολύ μαχητικός, πολύ ε, δυναμικός, μπαίνει δυνατά σε κάθε φάση ακόμα και στο χαμηλό post μπορεί να τελειώσει τις φάσεις και απέναντι στο Μιλουτίνο. γενικά χτες ήταν επίσης καλός με 15 πόντους τώρα για τον Ολυμπιακό σίγουρα ο Μιλουτίνο θα πρέπει να πάρει όσες ανάσες προλαβαίνει να πάρει καθώ είναι ένα παίκτη πολύτιμο για τον Ολυμπιακό, ο οποίο πρέπει να έχει ανεβασμένη την απόδοσή του σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, στο οποίο δεν ήταν τόσο καλός όσο ήταν στα τρία προηγούμενα, έτσι στου τρει πρώτου τελικού. Το Game Forum Ιλουτίνοφ έδειξε σημάδια κούραση. Και αυτό που με έκανε εντύπωση είναι το ότι ο Μπαρτζόκας τον έβγαλε και μετά τον ξαναέβαλε μόνο για να πάρει το rebound στη φάση που ο Παπα-Νικολάου θα έχανε τη βολή. Οπότε γενικά δοκίμασε και σχήμα με τον Μπίτερ στο 5. Έτσι, ε, γενικά ο Μιλουτίνοφ έδειξε σημάδια κούρασης για τον Ολυμπιακό και είναι σημείο αναφοράς, είναι παίκτη που θεωρείται σημείο αναφοράς καθώς ο Ολυμπιακός θέλει να το ακουμπάει την μπάλα στο χαμηλό post, έτσι ώστε να βρίσκει σουτ τα οποία να είναι υπό καλές και χθε δεν το είδαμε αυτό. Δεν είδαμε μια, ένα πλάνο από τον Ολυμπιακό να προσπαθήσει να τροφοδοτήσει το Μιλουτίνοφ. Από την άλλη ο Γόκαπ είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτη. κυρίως για το κομμάτι της περιφερειακής άμυνας, καθώς από την απόδοσή του θεωρώ ότι θα κρυθούν πάρα πολλά στο πέμπτο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Γκόκαπ θα είναι ο παίκτη. βασικά είναι δεδομένο αυτό, γίνεται σε κάθε παιχνίδι, οπότε μην το τραβάμε. Κι άλλο, ο θα είναι ο παίκτη ο οποίος θα μαρκάρει τον Κέντρικ οπότε θα παίξει μεγάλο ρόλο η συνεισφορά του σε άμυνα και στην επίθεση στον τομέα της δημιουργίας. Και από την άλλη ο Μακίσικ είναι ένας παίκτη ο οποίος δεν ήταν καλός στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Είναι ένας παίκτη ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει στα δύσκολα για τον Ολυμπιακό και είχε, και έχει και καλή παράδοση στα ντερμπιονίων ο Μακίσικ, οπότε... Είναι και αυτό ένας παίκτη ο οποίος έχει το απρόβλεπτο στοιχείο, μπορεί να κάνει δίσδυση και να φτάσει μέχρι το layup. Οπότε θεωρώ ότι στο πέμπτο παιχνίδι θα κάνει μια καλή εμφάνιση. Θέλω να μου πείτε και εσείς στο chat τι προβλέπετε για το παιχνίδι. Δίνουμε εδώ κάποια προγνωστικά. Τώρα για τον Παναθηναϊκό σημαντική θα είναι και η παρουσία του Τζέριαν Γκρατ πιστεύω. Σίγουρα για το κομμάτι της άμυνας. Αλλά και στο τέταρτο παιχνίδι ήταν στους τρεις καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ο Χουάντσο και ο Μίτογλου επίσης στα τεσσάρια του Παναθηναϊκού οι οποίοι είναι... Καλοί παίκτε, αλλά δεν έχουν κάνει πάρα πολύ καλή σειρά σε αυτού του τελικού. Ο, ο Χουάντσο χτε έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και α μην φαίνεται αυτό στου πόντου. Επαναλαμβάνω. Αλλά πιστεύω ότι στο πέμπτο παιχνίδι ένα από του δύο θα έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, σημαντικό παίκτη θεωρώ ότι θα είναι και ο Νάιτζελ Βίλιαμ Γκο, ο οποίο μετά από το Μακίσικ είναι. Ο επόμενο είναι ο μοναδικό περιφερειακό του Ολυμπιακού ο οποίο απειλεί με drive. Έτσι έχει διείσδυση. Μπορεί να παίξει ένα εναντίον ενό. Και σημαντικό ρόλο θα παίξει και η ευστοχή έξω από τα και 75, γιατί υπάρχουν σουτέρ στον Ολυμπιακό όπω είναι ο Κάναν, ο Πίτερ. Ο Κάναν ο οποίο ήταν και ο μοιραίο παίκτη του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι και με τι τρει χαμένε βολέ και με τα δύο χαμένα τρίποντα στα οποία ήταν αμαρκάριστος και αυτό ήταν λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού σε αυτό το σημείο να αφήσει τον Γκάνα να πούνε ένα πολύ καλό σουτέρ τριών πόντων να σουτάρει δύο αμαρκάριστα τρίποντα ήταν λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού που δεν το πλήρωσε γενικά ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα στην άμυνα και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στην επίθεση έτσι στο χθεσινό παιχνίδι στα περισσότερα σημεία έχω να πω αλλού στερούσε η μία ομάδα αλλού η άλλη ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε πολύ καλά τα λάθη που έκανε ο Ολυμπιακός και την αστοχία και κατάφερε να πάρει την νίκη όπως είπαμε οπότε ο Γκος σίγουρα θα είναι σημαντικός για τον Ολυμπιακό πέρα από αυτούς τους παίκτες που βλέπετε και από την άλλη ο Πίτερς και ο Κάναν είναι δύο πολύ καλοί σουτέρ Μπορεί να δοκιμάσει και σχήμα ο Μπαρτζόκα με Πετρούσεφ στο 4 και Μιλουτίνοφ στο 5 που είναι το σχήμα που τον βοηθάει να κυριαρχεί στα rebound. Ο Παπα-Νικολάου επίση έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια σε αυτή τη σειρά. Και να δούμε και πόσο χρόνο συμμετοχή θα πάρει και ο Λαρετζάκη, ο οποίο στο χθεσινό παιχνίδι ήταν από του καλύτερου, αν όχι ο καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω είχαμε να πούμε. Τώρα σαν προγνωστικό ξέρετε ότι σε αυτά τα παιχνίδια λέμε τη γραφική απάντηση δεν υπάρχουν φαβοροί, δεν υπάρχουν outsider, είναι ένα ντερμπι και όλα μπορούν να συμβούν. Όμως ο Παναθηναϊκός μετά τη χθεσινή νίκη έχει πλέον την ψυχολογία με το μέρος του και το σίγουρο είναι ότι το ΆΚΑ θα είναι γεμάτο και θα έχει μια καυτή ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Τώρα για τον Ολυμπιακό το άσχημο είναι ότι μετά από τα δύο χαμένα τρίποντα του Κάναν το κακό είναι ότι έβλεπε κόσμο να φεύγει από το γήπεδο που είναι μια ανοτροπία που δεν πρέπει να υπάρχει στους φίλους της κάθε ομάδας. Έτσι πρέπει να στηρίζουν τις ομάδες του στα δύσκολα. Δεν είναι ωραία ανοτροπία το να φεύγει κάποιο από το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά έτσι θα κλείσουμε. Θα πούμε ότι Πιστεύουμε ότι θα δούμε ένα σκληρό παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί τόσο στη σκληράδα στην άμυνα όσο και, το... Ε, όσο και στο... Όσο και στο να δούμε ποια ομάδα θα εκμεταλλευτεί καλύτερα τις αμυντικές αδυναμίες του αντιπάλου, έχω να πω. Συνεπώς εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Εννοείται το πέμπτο παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Βάσκο Sports όπως έχουν μεταδοθεί και όλα τα παιχνίδια ως τώρα και από τον Κώστα Βασιλό που ήταν μαζί σας στην επιμέλεια του βίντεο και από όλο το team του Vasco Sports σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Μην ξεχνάτε ποτέ να κάνετε like στα βίντεό μας και στα live μας και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας!